Χριστός και Πανάγιε. Μαλάκα πρέπει τρεις να. Τρεις ταινίες υπάρχουν, ρε. Που ξέρει. Ποια πουλιά, ρε. Ο άλλος μπέρδεψε τις ταινίες. Στο ψυχό θα το είχαν. είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βλαντίζει τώρα, ρε. Σε κάμι. Πώς λέγεται το παρατσούκλι του ηθοποιού. Πώς θα μπορούσε. Κάνε μου λίγο πάλι. Πού ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κάποιος για να κάνει τεχνολογία για να σε αποψύξει. Και ο Underwood. Λέμε τώρα. Ο Kevin Spacey στο... Που παίζει ένα παιδάκι το οποίο δεν υπάρχει σε μια ταινία. Το έκτη αίσθηση είναι του Σάμαλαν. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα quiz το παιξεύω. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τους συνεφίλ μας, αφού οι ερωτήσεις σήμερα αφορούν τον κινηματογράφο και οι παίχτες δεν θα έχουν καμία βοήθεια παρά μόνο τις γνώσεις τους. Το pool αποτελείται από 6 ερωτήσεις γενικών γνώσεων, όπου η δυσκολία είναι κλιμακωτή, ανά 2 ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις αναγνώρισης παλέτας. Οι παίχτες εδώ πρέπει να αναγνωρίσουν την ταινία για 3 ή 2 πόντους από τη χρωματική παλέτα μιας χαρακτηριστικής σκηνής. Αλλιώς από τη σκηνή την ίδια για 1 πόντο. 4 ερωτήσεις φράσης. Οι παίχτες καλούνται να συμπληρώσουν τη φράση από μια ταινία. 4 ερωτήσεις δεκαετίας, όπου οι παίχτες καλούνται να απαντήσουν σε μια ερώτηση σχετική με την εκάστοτε δεκαετία. Οι πόντοι και εδώ είναι κλιμακωτοί. Και 3 ερωτήσεις αλυσίδας. Για να πάρουν όλους τους 5 πόντους που προσφέρει η ερώτηση, θα πρέπει να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σωστά, έχοντας το δικαίωμα για ένα λάθος. Πάμε, πέτρα μου, ψαλίδι χαρτί για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Με το αριστερό θα κάνω. Πάμε. Πέτρα μου, ψαλίδι χαρτί. Ωραία, ξεκινάω εγώ πρώτος, ρε φίλε. Χωρίς δεν έβλεπε κανέναν. Και για να δοκιμάσω λίγο το νερό και αυτά που έχει κάνει, θα πάρω τη δεύτερη από τις αλυσίδες. Η πρώτη ερώτηση από τη δεύτερη κατηγορία είναι: πώς λέμε το κόψιμο και ράψιμο σκηνών στην post φάση μιας παραγωγής? Το κόψιμο, το editing εννοεί απλώς, πούμε, αυτό είναι το. Ρε φίλε, θα μπορούσε, αλλά υπάρχουν και άλλες λέξεις. Που... Κόψιμο και ράψιμο. Το editing μπορεί να υποθεί και αλλιώς. Το ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν είναι σωστό. Να κάνω μια ερώτηση εδώ. Αν είναι συνώνυμες λέξεις, θα το πιάσει σωστό. Θα το πιάσω, ναι. Άμα είναι. Δηλαδή, άμα σημαίνει. Εσένες, ναι. Άμα στο πει στα γαλλικά, ας πούμε, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και είναι το ίδιο πράγμα στα ελληνικά. Το κόψιμο και ράψιμο σκηνών για να βγει μετά η ταινία. Κόβω, ας πούμε, το φιλμ, το κολλάω και βγάζω την ταινία. Μπράβο. Πώς λέγεται αυτό. Και ναι, αυτό αλλά... και το εκμοντέρετο. Και το σύγχρονο. Και το σύγχρονο. Θα πω editing, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Λέγεται editing. Editing λέγεται. Μοντάζ, μοντάζ. Εγώ θα λέω. Α, μοντάζ, οκ. Okay. Μοντάζ στα ελληνικά. Okay. Λοιπόν. Στα ελληνικά. Μοντάζ. Δεύτερη ερώτηση αλυσίδας. Πώς ονομάζουμε ένα απότομο κόψιμο από μια σκηνή σε μια άλλη σκηνή? Jump cut. Jump cut. Κλειδώνω. Προχωράμε. Το στα ελληνικά. Πηδηχτό κόψιμο. Πηδηχτό κόψιμο. Κλειδώνω. Κόβει πηδηχτά. Τρίτη ερώτηση στην αλυσίδα. Ποια ταινία το 1960 χρησιμοποίησε 52 cuts σε μια σκηνή 45 δευτερολέπτων? Το 1960 ταινία. 1960 ταινία χρησιμοποίησε 52 cuts. Σε μια σκηνή. 60, όχι 60. Το 1960. Βγήκε. Η χρονολογία που βγήκε ταινία χρησιμοποίησε 52 cuts για μια σκηνή η οποία διέρχεσε 45 δευτερολέπτων. Ρε φίλε. Πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να σκεφτώ ταινία που είναι το 60, για αρχή. Θεωρώ ότι για να την έχει βάλει αυτή την ερώτηση, ότι θα είναι γνωστή ταινία. Θέλω να πιστεύω ότι η τρίτη από τις πέντε είναι γνωστή. Και θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα είναι κάτι φάνταση. Σκέφτομαι κάτι σε Star Trek, δεν ξέρω πότε ξεκίνησαν τα Star Trek. Επίσης δεν ξέρω άμα πω Star Trek, άμα είναι σωστό, γιατί έχουν βγει και είναι και σειρές. Ναι. Ταινία έπεσε. Το Star Trek είναι σειρά. Ναι, ταινία. Μιλάω για ταινία, ναι. Ταινία, ωραία. Αλλά κάπου κοντά στη χρονολογία. Το Star Trek κάπου εκεί ήταν. Ναι, το Star Wars δεν ήταν πιο μετά. Πιο μετά. Εγώ θα σου πω μια σκέψη που έχω. Θα μπορούσε. Να είναι Hitchcock. Σκέφτομαι εγώ. Θα μπορούσα. Δεν θέλω να σε μπερδέψω, αλλά δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα 60. Πολύ γνωστή ταινία. Να πω μια ταινία το 60 Hitchcock. Δεν ξέρω. Που έχει κόψει. Α, μήπως είναι το ψυχό που μπαίνει ο άλλος μέσα το... και γίνεται χαμός με το τέτοιο. Και είναι το 60 νομίζω. Θα κλειδώσω ψυχό. Το Psycho. Ναι, ρε. Το Psycho. Με βοήθησε να ξέρει, είπε Hitchcock και θυμάμαι. Είναι με τον μπάνιο. Είναι, ναι, με τον μπάνιο. Όπω. Γιατί είχε λογοκρισία, ξέρω εγώ, δεν είχα ρίξει. Τυχαίο, τελείω. Το βρήκα επειδή είπε Hitchcock. Δεν θα πήγε να κάνω το μυαλό μου και απλά θυμήθηκα τη σκηνή. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήταν αυτή. Σκέφτηκα και τα πουλιά, αλλά μετά τα όταν πουλιά είπες, δεν. Όταν είπε το ψυχό, είμαι σε φάση. Είναι του 60. Το θυμάμαι δηλαδή ότι γράφει 1960. Δεν έχω δει καμία ταινία του Hitchcock. Απλά ξέρω. Δεν έχω δει ταινίες, αλλά ξέρω. Το μαχαίρι χαρακτηριστική. Το... Ναι, θυμάμαι. Η γυναίκα που γυρνάει, γιουρλιάζει. Ερώτηση 4 τη αλυσίδα αφού. Καταλάβαμε ότι πρόκειται για τον Άλφρεντ Χίτσκοκ. Αυτός είχε ένα παρατσούκλι. Θέλω το παρατσούκλι. Ρε φίλε, αυτό το ξέρεις. Ξέρω, ρε φίλε, ότι έφαγε φλόγα από το στρατό. Ήταν άχρηστος. Μήπως έχει κάτι από εκεί. Δεν νομίζω. Ήταν Βρετανός, άμα δεν κάνω τεράστιο λάθος. Βρετανός ήταν. Αλλά έχει παρατσούκλι. Ναι. Μου λες για στρατό και τέτοια. Πάνω
Το χώρο των ταινιών. Ναι, 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 περίμενε. Θα μπορούσε να είναι τύπου ο πατέρας του κάτι, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου το rap battle του Hitchcock που έκανε με το Spielberg και προσπαθώ να θυμηθώ το verse. Προσπαθώ να θυμηθώ το verse του Spielberg, ρε φίλε, για να δω άμα λέει κάτι. Οπότε θέλω λίγο. Ναι. Κάντε ένα rewind στο μυαλό σου. Ναι, βέβαια. Βαλάκα. Εσύ έχεις κάποια σκέψη. Ρε φίλε, δηλαδή αυτό που σκέφτηκα τώρα, ο πατέρας κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει. Τίτλος, ας πούμε, το Master of Suspense μπορεί να είναι ένας τίτλος. Κάτι τέτοιο. Okay. Δεν είναι ένα όνομα, ας πούμε, σαν παρατσούκλι. Κοίτα το booster. Ένας τίτλος. I'm a Master of Suspense, so intense, no defense against Hitchcock once he presents. My skills enormous, orchestrate, brilliant performance. Μαλάκα, είναι ακραίο. Βλέπεις τι κάνει. You are more horrible than Megan Fox's acting in Transformers. Είναι ακουστικός, ρε. Literally. Θα πω, ρε φίλε, επειδή δεν έχει κάτι άλλο που να το δίνει, θα πω Master of Suspense. Αυτό είναι. Σωστό. Ναι. Ακραίο. Ναι. Ωραίος, μάλλον. Master of Suspense. Αυτό είναι Master of Suspense. Το αγωνία. Ναι. Έτσι ξεκινάει, ρε. I'm a Master of Suspense, so intense. Ο Hitchcock το λέει. Ναι. Okay. Ωραία. Θε να έχω κινήσει σαν. Για το 5, ποιο είδους ζουμαρίσματος δημιούργησε ο Hitchcock στην ταινία Vertigo. Δεν ξέρω είδος ζουμαρίσματος. Θυμάμαι αυτό που το έκανε στο Λαχέιν. Θα πω. Φεύγει πίσω. Φεύγει πίσω. Λέγεται. Δεν θυμάμαι. Ντόλι το λες. Ντόλι θα πω. Ντόλι. Πώς θα βρίσκεται. Από αυτά δεν θα πήγαινα στο 5, ρε. Θα είχα χάσει το 4. Δεν υπήρχε περίπτωση να το βρω. Το 4, ναι. Okay. Επιλέγω εγώ δηλαδή τώρα. Επιλέγεις εσύ 5 πόντι είναι σταυρίκος μπροστά. Επιλέγεις εσύ. Θύμισε μου λίγο. Ναι. Ταινία από παλέτα. Πάει με δυσκολία ή απλά έχει 5 ερωτήσεις. Η παλέτα είναι με δυσκολία. Απλά η βοήθειά της. Ναι, οκ. Okay. Είναι... Θέλω εκεί. Να μου δώσεις την 4. Για να δούμε. Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και ρε φίλε, έτσι λίγο με τα χρώματα νομίζω θα πάω καλά. Αυτό είσαι. Για 3 πόντους. Αυτό δεν είναι το μπλερ ντρε ή παλέτα είναι. Παλέτα είναι. Στο επόμενο θα στο χαλάρωσω λίγο παραπάνω για να είναι μπλερ. Ρε φίλε. Θα πω το Dune. Θα κλειδώσεις. Θες να σου πω δύο ταινίες που μου ήρθαν σε μια. Αυτό είναι freeze frame μπλερ ή απλά είναι ένα. Αυτό είναι freeze frame από την ταινία. Οκ. Δηλαδή κοίτα, άμα το φτάσει στο ένα, αυτή τη σκηνή θα δεις. Αυτό είναι χρωματική παλέτα από όλη την ταινία ή από τη σκηνή. Γιατί από τη σκηνή το βλέπω. Είναι το χρώμα που περισχύει πιο πολύ στην ταινία. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα. Πρώτη μου σκέψη, όπως είδα αυτό, για κάποιο λόγο είναι το Lion King. Αλλά δεν είναι κακή η μάντεψη, αλλά έχει πιο χρώματα. Ναι. Αυτό σκέφτηκα. Λέω και εγώ ότι είναι καρτούν. Το Dune, εγώ θα έλεγα Dune. Ξεκάθαρα. Και εγώ Dune θα. Μου ήρθε κάτι άλλο. Βέβαια, ξέρεις τι, το ότι υπάρχει ένα τοπίο, το οποίο βλέπουμε άμμο, μπορεί να σε. Ναι, okay, αλλά τι άλλο σου έρχεται από τοπίο με άμμο. Ρε φίλε, θα μπορούσε να είναι το. Όχι Star Wars, Mad Max. Όχι, το Mad Max έχει πολύ πιο πορτοκαλί. Αυτό είναι πολύ σκοτεινό. Mm. Πιο φωτεινό το θυμάμαι. Το Dune είναι όντως έτσι. Τα σκέφτηκα Arrival, αλλά νομίζω ότι ήταν πιο Dune, κρίζο. Το Dune μου κάνει πιο πολύ. Dune θα πω, ρε. Ναι. Mad Max, παιδιά. Κοίτα, ρε. Νιώθω ότι την είχα δει πιο φωτεινή την ταινία. Το παλιό είναι. Τι? Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει αμάξι, το έχει κρύψει. Ρε. Άμα το εμφάνιζε το αμάξι, θα το καταλάβαινα ότι είναι το Mad Max. Κα δύο ταινίες είχα στο μυαλό μου και η μία από τις δύο ήταν. Λοιπόν, πες μου, σταυρίκο κατηγορία. Φράση στην πρώτη. Να δούμε τι παίζει εκεί. Α, εντάξει, πίπα. Οκ. Okay. Ναι, είναι. Πίπα. Πρέπει να σου πω και την ταινία. Όχι απλά. Say hello to my little friend. Okay. Αυτό δεν το λέει και κάπως τώρα. Μπορεί να το έκανε. Στο say hello to my little friend. Ναι. Παίζει να το λέει Jinx όταν βγάζει το κανόνι. Μπορεί. Το παίζει λίγο ο Scarface. Γιατί... Σου δείχνω το δρόμο. Εγώ να ξέρεις θα έλεγα αυτή τη φράση, αλλά νομίζω ότι την έχω ακούσει ολόκληρο. Say hello to my little friend. Ναι. Δεν έχω δει Scarface, αλλά είναι πολύ. Ναι, κλασικό. Είναι αυτό. Σου δείχνω το. Είναι εύκολο. Αποκλείται να είναι δύσκολα φράση. Πάρε φράση. Λοιπόν. Ρε φίλε, θα πάω αλυσίδα το 3. Εντάξει. Για την τρίτη ερώτηση αλυσίδα έχουμε. Ένα. Πάμε προετοιμασία. Ποιανή εταιρεία είναι μασκότο χαρακτήρα Mickey Mouse. Disney. Σωστό. Μην μιλάς γιατί πιάνει. Πώς ονομάζεται ο ιδρυτής της εταιρείας Disney? Walt Disney. Σωστό. Ποια ήταν η πρώτη ταινία κανονικής διάρκειας που έβγαλε η Disney? Φαντασία. Περίμενε. Είσαι λάθος. Ωραία, μην μου πεις, παρόλο που το χάνω. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή απάντησες λάθος και υπέθεσα εγώ ότι κλείδωσες έτσι πως με κοίταξες. Ναι, κλείδωσα, είχα κλειδώσει. Μην μου πεις την απάντηση, θέλω, γιατί τώρα μου ήρθε μια άλλη. Έχεις δύο επιλογές. Ή να προσπαθήσεις για αυτή να συνεχίσεις χωρίς κανένα δικαίωμα λάθος μετά να χάσεις. Ή να σου δώσει την απάντηση και να πας στα επόμενα. Μπορείς να μου δώσεις την απάντηση, απλά να πω εγώ τι θα έλεγα. Είναι ο Ντάμπο. Όχι. Εντάξει. Να πω. Πες το. Για πες. Δεν το έχω. Η χιονάτικη αισθάνε, δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Ξέρεις τι, θυμόμαι. Και νομίζω θα... αμέσως επόμενο είναι το φαντασία. Μέσω επόμενο. Εγώ θα το έχω ανακατάσει 100%. Φαντασία θα. Θα συνεχίσει. Θα συνεχίσω, ναι. Ήταν η σωστή απάντηση. Εγώ το. Όχι, απλά... ρε, αν συνεχίσει και το χάσει, χάνει και του πόντου. Κάνει πόντου.
Okay. Μπορώ όμως, άμα το βρω αυτό, να σταματήσω. Ναι, συνεχίζει κανονικά. Είναι βαριά απάντηση. Είναι χιονάτη και 7 να είναι. Οπότε πιστεύω, άμα έχει να κάνει γνώση τη προηγούμενη. Είναι πιο εύκολο από το προηγούμενο. Και εκείνη την εποχή η Disney είχε φτιάξει μια σχολή για animators. Ωραία. Και θέλω να μου πει του top απόφοιτου από εκείνη τη σχολή. Δεν. Και να τα σκεφτώ. Ναι, τι ρε μαλάκα, ποιος είναι ο Pixar, ας πούμε. Ας πούμε. Δεν αποκλείεται ένα Pixar ή κάπως αλλιώς. Έχω 4 ονόματα εδώ. Αν μου δώσεις 2 ονόματα, θα πάρεις. 2 ονόματα από 4 θέλεις. Γιατί είναι, πούμε... 2 ονόματα είναι πολύ γνωστά. Τα άλλα δηλαδή πρέπει να έχεις ψάξει. Ο Harry Potter. Τι. Μπορεί να έχει βγει από εκεί. Δεν ξέρω αν είναι πιο παλιά ή όχι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τώρα καμύθηκε, ρε φίλε. Αλλά για να το λέει έτσι, πολύ πιθανόν, ρε φίλε, να είναι γνωστά ονόματα. Τύπου... Ή μπορεί να είναι γνωστά σε αυτόν που βλέπει. 2 από τα 4 είναι. Και λέει ότι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνεις πριν εσύ με το βίντεο. Είχα δει το βίντεο του Μάικιους με την Disney και νομίζω το αναφέρει σε κάποια φάση, αλλά δεν μου έρχονται ονόματα γιατί είμαι ρε πούστη μου προβληματικός, δεν θυμάμαι ονόματα. Ε, Κώστα. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, το χάνω. Είναι από Warner το πρώτο. Είναι από Warner ένα από τα δύο. Δεν. Εγώ είναι βράδυ. Αν ονόματα θα μου πεις όμως ότι είναι πολύ γνωστή. Ο Tim Burton ήταν ένας. Οκ. Ο Chris Buck. Δεν τον ξέρω. Ο Brad Bird που αυτός έχει κάνει δουλειές στην Pixar. Κάνει δουλειές στην Pixar. Και ο άλλος έχει κάνει αποθήκες στο shop, ρε φίλε. Λάλαβες, είναι γνωστά ονόματα για τη τέταρτη ερώτηση στην αλυσίδα. Όχι, το δικό μου τέταρτο πρέπει να ήταν πιο εύκολο. Τι ήταν το δικό σου? Ο Master of Suspense. Ναι, όχι. Τώρα πούμε για τα τυπικά, η σχολή είναι η Cal Arts και αυτή ήταν απόφοιτη της πρώτης τάξης. Στην ερώτηση 5 θα σε ρωτούσα ποιος είναι ο μύθος που περιβάλλει το Walt Disney. Έχει ένα. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο. Πρέπει να φτάσει μέχρι το παγκόσμιο. Αυτή να βάλει σημαία μέσα. Αυτό που είναι. Στο δώσω το πεντάρι. Ψυγμένο το νεκρό του, το οριακά νεκρό του σώμα σε περίπτωση που. Βρεθεί το υγεία για να αναστηθεί. Αυτό ή νομίζω έχει καρκίνο. Και όταν βγει το φάρμακο του καρκίνου, τότε να τον βγάλουν έξω. Κάτι τέτοιο. Πέθανε ο Disney, παιδιά. Και απαγωμένος να είναι με τόσο καιρό απαγωμένος, πέθανε. Άμα αφήσει μαλάκα τώρα δύο μπριζόλες. Όχι, στεναχωρήθηκε. Δύο μπριζόλες κατάψυξη 60 χρόνια. Σε καλή κατάψυξη όμως. Και ζουν. Όχι, δεν ζουν. Βάλτε την αγελάδα στο λέει και πες μα μαζί. Ενώ ότι ρε φίλε, αυτό πρέπει να πάρουμε ένα ζωντανό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Προχωρώντας, ρε φίλε, εγώ θα πω ότι. Είναι δύσκολες αλυσίδες. Δηλαδή θεωρώ ότι είχα πολύ τύχη. Από την άλλη δίνουν πολλούς πόντους. Δηλαδή μπορώ να φάω 5 πόντους από τον Παπαπίκο που δεν θα τους πάρει ποτέ. Ρε μουνή. Ποτέ όμως. Δώσε μου τη δεύτερη φράση. Τέτοια μου νόπανε. Κόρτσα 2. Και η πόνοιά σου ήταν καλή. As far back as I can. Τι, όχι ρε. Και η πόνοιά σου ήταν καλή πριν. As far back ξέρει. As I can remember. Καταρχάς ταινία πες. Τι σκέφτεσαι. Μου ήρθε Star Wars για κάποιο λόγο που δεν ξέρω άμα είναι. As far back as I can remember. As far as I can remember, δε κάτι, κάναν κάτι. Θα μπορέσω να το θυμηθώ, να ξέρω. Ρε φίλε, θα μπορούσε να είναι Lord of the Rings. Κάτι epic, φαντάζομαι. Ναι, epic, as far back as I can remember. Μόνο να το λέει ο άλλος που είναι 2.500 ετών elf. Εδώ θα έγραφα I was there. Καλά, το θα. Πράγμα στο νούμερο. 3.000. Δώσουμε και την ταινία, ρε. Το Goodfellas. Goodfellas. Το έχω δει πριν από 7 χρόνια το Goodfellas. Καλά, παιδιά. As far back as I can remember. The Mafia was κάτι. Δεν το έχω. Πάσω. Εσύ πάω από πίσω, έχεις κάτι στο μυαλό σου. Όχι, είναι πολύ. I've always wanted to be a gangster. The Mafia κάτι λέει. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Σου έχει μείνει, σου έχει μείνει. Το σκόρος έχει 7-0. Πάλι καλά. Τον είπαμε. Λοιπόν, γενικό γνώση να πάει με δυσκολία. Να πάω να σπάσω το ρόδι με την δεύτερη ερώτηση για ένα πόντο. Δεύτερη ερώτηση γενικών γνώσεων. Ποιος σκηνοθέτησε τη τριλογία του Νονού? Όχι ρε, τροπή σου. Περίμενε, περίμενε. Όχι ρε. Μαλάκα! Ρε μαλάκα, δεν το έχω με τα ονόματα. Δεν μπορώ να σου βοηθήσω. Ξέρω ρε, δεν έχει. Εσύ να την έχεις σκηνοθετήσει, δεν το θυμόμουν ρε μαλάκα. Ακραίο θα ήταν όμως. Δεν είναι εύκολο άμα δεν το έχεις δει. Ναι, το έχεις δει. Το έχω δει. Εννοείται το έχω δει. Απλά δεν μου σκάει το όνομα στο μυαλό, ρε φίλε. Το τρίτο το σκηνοθέτησε αυτός. Η κόρη του έχει σκηνοθετήσει που ήταν flop. Η κόρη του έχει το Lost in Translation και ένα ακόμα που βγάζει τώρα. Μήπως σε βοηθήσει. Ίδιο επίθετο το έχουμε. Σοφία. Πες μου λίγο, πώς είναι στο επίθετο. Έχει και έναν ανιψιό αυτός, ο οποίος έχει αλλάξει το όνομα. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Nicolas Cage. Τι λες. Ανιψιός του είναι. Τι λες. Γι' αυτό, βίσμα. Άλλαξε το όνομα. Έχει να κάνει κάποιο από τα δύο του τέτοια με ε. Καλά, εντάξει τώρα, εσύ παίζει. Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Πώς το λένε μετά. Έχω ένα Y που βοηθάει. Όχι, όχι, ξάτω, δεν το έχω, ρε. Πραγματικά να. Να στο δώσω. Θέλω να δεχτώ κράτη. Δεν είμαι σίγουρο. Κόπολα είναι. Απλά πρέπει να Francis J. Κόπολα. Francis Ford.
Ford, το ξέρεις. Το ξέρω, ρε μαλάκα. Απλά γαμήθηκα. Ναι. Ρε γαμώ τα ονόματα. Δεν υπάρχει άλλος Francis μέσα. Δεν είναι σαν να σου πω David, ας πούμε. David είναι πάρα... Υπάρχει Frank. Σινάτρα. Ναι. Αλλά αυτός... Και ο Underwood. Λέμε τώρα. Ο Kevin Spacey στο... Ναι. Δώσε μου από τις γενικών γνώσεων το 2, το πρώτο. Ποιος έγραψε τη μουσική για την box office επιτυχία Jaws του Spielberg? Τη μουσική για την box office επιτυχία Jaws του Spielberg. Μου μιλάς για μουσική. Τη μουσική την έχω στη μυαλά μου. Ποιος producer ξέρω που να φτιάχνει μουσική εκτός από το Zimmer? Zimmer. Ο Dr. Dre είναι λίγο δύσκολο. Αν και μπορεί να παίζει. Αγάμα. Για να το είπε, άρα δεν είναι ο Dre. Δεν ξέρω άλλον τέτοιο producer εκτός από το Zimmer. Όχι ο Zimmer. Ποιος είναι? Ο John Williams. Half your billions should go to John Williams, λέει ο Hitchcock στο Rap Battle. Ορίστε. Κοίτα εδώ ρε φίλε, πρέπει να το ξαναπάω. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί. Πρέπει απλά ό,τι έχει με σκηνοθέτες να σκεφτώ αυτό το Rap Battle και θα τα κερδίσω όλα. Ρε. Επόμενο. Δύσκολο. Δύσκολο είναι. Αυτός έξω έλεγε πόπο, πανεύκολα όλα. Ξάκω. Ήξερες τον John Williams. Ξάκω, άμα έλεγα generic όνομα όπως τότε. Ναι, μπορεί να το βρίσκω. Λοιπόν, επειδή με πήγε καλά, η μόνη καλή απάντηση που έχω δώσει είναι η ταινία από παλέτα, ρε φίλε. Και νομίζω με τα χρώματα το έχω. Οπότε θα πάω να πάρω το ένα, να πάω γαμηθεί. Παλέτα ένα για 3 πόντους. Έτσι θα τα πάρω όλα, μην μου τα πάρεις, Μουνί. Πάρω το επόμενο, σας το λέω τώρα. Είναι αυτή εδώ. Μουνί. Ρε φίλε, τώρα εμένα μου σκάσε ταινία στο μυαλό. Απευθείας. Αυτό μπορεί να παραπέμπει πιο πολύ στη σκηνή της συγκεκριμένης. Ρε Ξάκο, θα σου πω κάτι. Έχω στο μυαλό μου μια ταινία. Δεν ξέρω αν θα την έβαζες εσύ. Το έχω δει αυτό. Αν το έχεις δει, με βοηθάει λίγο. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι αυτή που έχω στο μυαλό μου. Ποια έχεις στο μυαλό? Το Love. Okay. Το Love. Δεν το έχω δει το Love. Σου ακύρωσε μια απάντηση για αρχή. Ξέρω. Αλλά αυτό μου ήρθε, δηλαδή αυτή η παλέτα μου το θυμίζει πολύ. Δώσε μου να πάω για 2 πόντους, ρε φίλε. Νιώθω ότι αυτό που βλέπω εκείνη τη στιγμή δεν θα σε βοηθήσει και να δεις και το frame. Α. American Beauty. American Beauty. Μπράβο. Εύκολο στο 2. Το πρώτο ούτε καν. Ούτε καν. American Beauty ούτε καν. Πήρα 2 πόντους, ρε μαλάκα. 2 πόντους δική σου, αλλά δεν βλέπω φάουλ δικό μου ότι είναι τη σκηνή. Οκ. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, okay. Δεν κακό. Που... η σκηνή είναι μέσα στην ταινία που είναι παλέτα. Εντάξει. Δώσε μου παλέτα το 2. Ρε Μούνι. Μπορείς να έχεις βάλει 2. Κάτι μου. Ξέρεις τι μου λέει αυτό. Άμα πίσω είναι σημαία Ναζί, είναι το Inglourious Basterds. Τι άλλο μπορεί να είναι. Είναι σφάστηκα πίσω. Τι σκέφτηκα εγώ. Βέβαια μετά είδα το πρόσωπο ότι φαίνεται σαν γυναικείο πρόσωπο. Ναι, μπορεί να είναι η τέτοια. Η... του... εμένα στην αρχή μου έκανε κάτι για Spider-Man, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Σε δώσω 2. Απλά το θέμα είναι ότι. Ναι, Inglourious Basterds είναι. Έπρεπε να το δώσω κατευθείαν να βάλω 3 πόντους. Ωραία, 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 εντάξει. Ωραίο. Απλά δεν πήγα στην παλέτα, πήγα κατευθείαν στον Blair, να ξέρεις. Ήταν εύκολο Blair αυτό. Είσαι συν 2 πόντους 9, ναι. Επειδή τον φοβάμαι και πάω να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω από την αλυσίδα 1. Ποιος ηθοποιός. Φέρε, κούστη. Χάστο, το ένα. Έχει απονεμηθεί 3 φορές με Όσκαρ πρώτου αντρικού. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Περίμενε. Αυτός που παίζει ρε μαλάκα στη λάμπα. Ο Νίκολσον. Όχι. Σκέψου είναι η Μέριλ Στρίπ στις γυναίκες και στους άντρες είναι. Έχει 2. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσει. Ποτέ. Θα προχωρήσει. Τι κάνει. Να κάνει. Σταματάω να πάρω 0 πόντι. Σε ποια ταινία του υποδίεται τον Ντάνιελ Πλέινβιου, ένα μεγιστάνα πετρελαίου στις αρχές του 1900. Θα σου πω να σε βοηθήσω λίγο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο γνωστές. Παίζει να είναι αυτή που κλαίει. They have abandoned my child, they have abandoned my boy. Είναι πολύ κλασικό και υπάρχει. Ο τίτλος. Το έχεις ακούσει. Ναι. Το έχεις ακούσει. Έπρεπε να το πάρω εγώ αυτό. Δεν το έχω. Ισχύει ρε μαλάκα. Αυτό ήταν για σένα. Ήτανε. Δεν έχω δει ταινία του. Ποτέ. Ποτέ. Όχι, Ξάκο, δεν το έχω. Πες το. There will be blood. Ναι. Γεια, προχώρα. Ωραία, έλα. Ποιος το σκηνοθέτησε, είναι η επόμενη ερώτηση. Το The Green Blood. Clint Eastwood. Όχι, Clint Eastwood. Ο ίδιος. Όχι, ρε, μην το κάνεις. Mel Gibson. Όχι, ρε. Δεν ξέρω. Όχι, για να το λέει έτσι κάποιος μεγάλος. Ο Thomas Anderson. Όχι. Μετά θα σε ρώταγα. Εκεί... με ποιον άλλον Άντερσον μοιράζεται το επίθετό του. West, εντάξει, πίπα ήταν. Πολ Τόμας. Προχώρα. Και πόσες animation ταινίες έχει ο West Άντερσον. Πόσες animation ταινίες έχει animation. Μια παλιά. Έχει το Fantastic Mr. Fox. Το τέτοιο το πιάσει για animation. Ποιο? Το τελευταίο. Και τα Stone Ball τα πιάνω.
Τρεις θα έλεγα στη τύχη. Το τελευταίο. Δύο είναι. Το Fantastic Mr. Fox είναι και πρέπει να έχει βάλει και ένα παλιά. Δεν έχει άλλο. Περίμενε, το τελευταίο ρε. Αυτό που πήγαμε και είδαμε. Όχι, δεν είναι animation. Ναι, είχε όμως animation. Όχι, όχι, animated. Α, όλοι, ολόκληρο. Όλο animation έχει. Δύο ταινίες. Έπρεπε να κάτσει να διαβάσει τα βασικά τουλάχιστον. Ποια βασικά ρε μαλάκα. Ο τύπος είναι all over the place, ρε μαλάκα. Έχει ερώτηση του 1930 ρε μαλάκα. Δεν έχουμε παίξει ακόμα. 20 σκέφτε. Για πε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση Σταυρίκο με σκορ 9-2 μπροστά Σταυρίκο. Πάμε. Ο Άρης κάνει και σπίκη. Τώρα παίρνει ο Σταυρίκος την ερώτηση. Τρέχει ο Σταυρίκος. Out! Όχι, όπως το άλλο. Παραδίμπομ. Για πάμε. Ποιο θέλεις? Το ένα. Το ένα που είναι. Ποιο ένα ρε? Ο Άσος. Γενικό να ρωτήσουν ο Άσος που είναι. Πήγα να πάρω το ποτό. Ωραία. Το ποτήρι όλο. Πόσα Όσκαρ έχει η Μέρι Στριπ? Είδες, μαλακία είναι. Ή 3 ή 4. Δεν έχει 5. Η ερώτηση είναι 50-50. Άμα ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έχει 3 και είναι τα περισσότερα για άντρα, να έχει Μέρι Στριπ 4 και να είναι τα περισσότερα για γυναίκα. Όχι. Θα πω 3. 3. 2 leading, 1 supporting. Α, και ο άλλος έχει 3 leading όμως. Νομίζω. Walk you like a dog. Α, Όσκαρ μετράνε, φίλε. Λοιπόν, έλα, Παπαπίκο, είσαι ο επόμενος. Διαλέξει κατηγορία. Που... Σημειώσατε το σκορ, παρακαλώ πολύ. 10-2. Σπάσαμε το ρόδι. 10 πόντι, ενάτη. Ρε, πούστ. Ρε, μαλάκα, ξέρεις. Είναι διπλό. Ότι... Ή παίρνει μεγάλο και είναι δύσκολο για να πλησιάσει, ή παίρνει μικρό και. Ρε, κοίτα. Η μαλάκα σου λέγανε να πα με παλέτα. Ότι... Να πας με ναι, παλέτα. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ρε μαλάκα. Τώρα δικαιολογούμε. Ναι. Δεν είναι ότι είμαι άσχετο ρε μαλάκα. Αλλά α πούμε, άμα μου πάρω γενικών γνώσεων 3 και με ρωτήσει κάτι το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά να μην έχει να κάνει με όνομα, μπορεί να το βρω. Είναι γενικό γνώσεων όμω. Ονόματα παίζουν και γνώσει γενικέ. Σ' ακούω πριν, α πούμε, εντάξει, αυτό που το ρώτησε πριν δεν ήταν όνομα. Αυτό και εγώ πολύ πιθανό το βρίσκα. Ναι, γιατί ήταν τα Όσκαρ, και ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή τώρα, άμα ρωτάγε ποια γυναίκα έχει 3 Όσκαρ, δεν θα το βρίσκα. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβε. Κατάλαβα, το λε. Αν με το δει αυτό, ήταν κακό. Κακό, δεν ασχολούμαι ρε μαλάκα με τα Όσκαρ. Νάτος. Αυτό είναι δικαιολογία. Έχετε εμεί καλά. Έλα ρε μαλάκα με τι ιστορίε. Δώσε ταινία από παλέτα 5 ρε μαλάκα. Πολύ αγαπημένη μου ταινία. Δεν μ' αρέσει που κάνει τέτοιο. Παίζει με αυτό εδώ. Ναι, καλά. Ε, ούτε καν. Το έχει. Το βρήκε, νομίζει. Στο μυαλό σου. Ωραίο. Να το βρει καλά, λέγω, άσχετο. Γιατί ρε μαλάκα. Αυτό έχει περισσότερε ταινίε από μένα. Πήγαινε καθένα στο επόμενο. Νομίζω από το frame θα δει τι είναι. Απλά σκέψω ότι αντικατοπτρίζει κάτι σε εξωγήινο. Ναι, ρε μαλάκα, το βλέπω. Σε εξωγήινο μου. Ρε ξάκο, κάτσε μήπως μου σκάσει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση έτσι, random. Ναι. Αν το ξέρει, μου το απαντά. Ναι, ναι. Το έχω δει. Νομίζω όχι, ρε φίλε. Πάμε στο επόμενο. Οπότε δεν είναι το arrival. Όχι, ρε, το arrival δεν είναι. Ναι, δεν είναι, όχι. Πάλι δεν μου λέει. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και άμα πάω στο επόμενο, μου δείχνει το. Θα δει καθαρά. Θα δει καθαρά το. Το screenshot, το freeze. Αλλά τώρα πας για ένα πόντο. Άμα δεν έχεις ιδέα γι' αυτό προφανώς θα πας. Δεν είναι... Να είναι κανένα... Και λέει πολύ αγαπημένη του ταινία ρε μαλάκα. Ρε φίλε βλέπεις έναν άνθρωπο να ανταλλάσσεις κάτι με μια σκιά. Να είναι τώρα... Ρε μαλάκα και πολύ αγαπημένη του ταινία όμως. Δεν... Δηλαδή όχι. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτήν. Ο Μίτσος είναι, αλλά δεν αποκλείεται. Ρε μαλάκα όχι, θα έχει μιλήσει. Θα μας είχε πει να τη δούμε σίγουρα. Το έχεις εσύ. Αυτός την έχει δει. Όχι. Α, δεν ξέρω αν το έχει δει. Αυτός μου μοιάζει. Σας έχω πει για ταινία, σας έχω πει. Μου μοιάζει με τον Μάικλ Ντάγκλας. Μου μοιάζει με τον Μάικλ Ντάγκλας. Ρε φίλε, πάμε Michael και στο Douglas. Επόμενο. Έστω ένα πόντο. Έστω ένα πόντο. Δεν κάνω μια. Είναι ωραία, Γκόσλινγκ. Α, καλά. Τι κάνεις, ρε. Θα φύγεις, αλήθεια σου λέω, ρε. Ξάκο, χάστε. Όχι, όχι, πάρ' το, πάρ' το. Έλα, τι να πάρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει, πες το. Αν το βρίσκες. Ρε, ξάκω, τώρα, μπήκα με το που λες Ryan Gosling, ξεκινάω και κάνω τις ταινίες. Αυτό είναι. Ναι, θα το βρίσκεις, θα το βρίσκεις, θα το βρίσκεις. Και θα καταλάβεις. Αλέκο, δύο κουβέντες έχεις πει, είσαι τσιμπούκι. Blade Runner. Εντάξει, ωραία, είσαι... Ρε φίλε, εντάξει. Θα το βρίσκες, ρε. Μαλακίστηκες. Ναι, ρε, μαλα. Λέκο. Ξάκο, άμα το ξανακάνεις άλλη μία φορά αυτό, ειδικά στο Σταυρίκο. Θα το βρίσκεις ρε. Αν αντεάρμας, το βρίσκεις. Φαντάσου ήδη ξεκίνησα να ανερώ ταινίες. Δηλαδή πήγα με το που τον είδα, λέω. Εγώ σκέφτηκα ή Drive ή Blade Runner και θα πήγαινε κατευθείαν πίσω. Ναι, ναι. Δώσε μου την τελευταία παλέτα γιατί είναι καλός. Τι καλός είμαι, ρε μαλάκα. Είσαι καλός. Ρε φίλε, με τα χρώματα θα πάω καλά. Άμα μου έλεγες τι χρώμα είναι αυτός ο ηθοποιός, μπορεί να σου απάνταγα. Τελευταία παλέτα είναι η παλέτα 4 ή λέω πίπες. 3. Ή 2 ή 3 είναι. 3 είναι, ρε κόκκινο. Άμα πας στο 3 και το έχουμε ξαναπαίξει, ρώτα το 2. Σε απάντησε ο Αλέκος έτσι κι αλλιώς. Φτάνει, εντάξει.
Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι frame από Breaking Bad αυτό. Έτσι όπως είναι όμως. Tony Hawk, the movie. Μου κάνει πίσω κάτι σε ρουλέτα και τέτοια. Άμα είναι κανένα καζίνο, δεν έχω δει καμία ταινία με καζίνο. Να είναι το καζίνο με τον Ντενίρο. Να είναι κανένα καζίνο Ροαγιάλ. Ναι. Να είναι. Ocean Eleven, τέτοιο. Βλέπω τον τύπο εκεί. Μήπως είναι κανένα Train Spotting. Αλλά δεν έχει δει Train Spotting. Μήπως είναι η φάση που άλλο μαστούρη έχει πέσει κάτω. Σάκο, δεν έχει δει Train Spotting, αλλά ξέρει ένα μαλάκι μπορεί να σου. Δεν έχει δει Train Spotting και έχει βάλει. Έχει δει ταινία, φαντάζομαι. Το έχω δει. Προχωρά το. Επόμενο. Το έχω δει. Έχει δει τόσες ταινίες που το ρωτάς αν έχει δει ταινία, έχει κάνει. Δεν έχει δει το Train Spotting. Hannibal. Τώρα πρέπει να σου πω όμως ποιο είναι. Θέλω έναν τίτλο ταινία. Τώρα είναι τρία. Είναι το Silence of the Lambs, το Hannibal και το Red Dragon. Red Dragon. Κατάλαβες. Το Silence of the Lambs το έχω σκηνήσει, δεν το έχω τελειώσει, αλλά δεν το έχω δει. Αλλά εφόσον τρώει, φαντάζομαι ότι δεν είναι το Silence of the Lambs. Εκτός άμα είναι το Silence of the Lambs. Το έχεις δει. Ναι, ρε, μαλάκα. Ένα από τα τρία είναι, ρε. Ναι. Okay. Το έχεις δει εσύ αυτό. Αυτό το έχω δει. Οπότε έχεις δει το. Είναι το και τα τρία τα έχω δει. Και τα τρία. Διαγράφω το Red Dragon. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το Red Dragon. Γιατί, και απλά σκέφτομαι ότι στο Silence of the Lambs. Γιατί δεν είναι το Red Dragon. Φίλε. Θέλω να μου το ακυρώσει. Γιατί δεν είναι. Θα είχε κανένα στυλ με τον Edward Norton. Είναι ο Hopkins. Ωραία. Δεν έχω τελειώσει το Silence of the Lambs. Στο τέλος του Silence of the Lambs βγαίνει αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Δεν μπορώ και να το μάθω. Ωραία. Είναι μέσα και κάνει. Πριν, δώσει, πριν του πει αν είναι σωστό, θα πω Hannibal και θα κλειδώσω γιατί δεν μπορώ να βοηθηθώ καθόλου από τίποτα άλλο. Εγώ θα έλεγα το Red Dragon, ρε φίλε. Γιατί νομίζω αυτό δεν είναι που είναι μέσα στο κελί, το κυκλικό εκεί μέσα και βγαίνει. Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω δει. Ε? Δεν το έχω το δει. Red Dragon πρέπει να είναι με την πόλη και που είναι. Είναι ίδια, μέσα που δραπετεύει, ρε φίλε. Το πρέπει να είναι, ξέρει ότι έχασε. Dragon πρέπει να είναι που είναι ήδη έξω και είναι ο άλλος ο μπάτσος και τον κρεμάει από τα έντερά του. Ναι, εκείνη αυτή η σκηνή. Αυτό δεν είναι. Ναι, νομίζω εδώ. Δεν είναι αυτή η ταινία. Ποια είναι. Η σιωπή των αμνών. Ήταν το εύκολο. Και στο τέλος βγαίνει. Βγαίνει, βγαίνει. Δεν το έχω δει με το τέλος. Αυτό είναι η σκηνή που βγαίνει. Δηλαδή, περίμενε. Δεν το έχω τελειώσει. Αυτό είναι η σκηνή που του φάζει όλους και βγαίνει. Δεν το έχω. Δεν το έχω τελειώσει. Αλλά δεν έχει και τα άλλα δύο, Ναι, γι' αυτό. Και δεν πρόκειται νομίζω. Όχι, είναι καλές ταινίες. Το δέχομαι, το δέχομαι. Ωραίες ταινίες. Το δέχομαι, αλλά δεν θα τα δω. Ευχαριστώ. 13 παραπάνω. Πάμε δεκαετιών να το δούμε, ρε φίλε. Το 90 θεωρώ θα είναι τρελή πουτσα. Το 20 θα είναι κάτι γνωστό, απλά είναι παλιά ταινία, θα πρέπει να το ξέρεις. Και το 20 ναι, μάλλον παίζει να είναι νοσφαιρά του απλά. Ρε φίλε, το 70 θα πάρω, το 2. Το 70 για δύο πόντους, ποια σειρά ταινιών έκανε την επιστημονική φαντασία να ξεπροβάλλει στην pop κουλτούρα το 1977. Ευτυχώς. Ναι, εντάξει. Star Wars. Τα Star Wars είναι η σωστή απάντηση. Εύκολο διάρρη, εύκολο διάρρη. Ναι. Και έπαιξα εκεί γιατί λέω, άμα κάνει λίγο πιο. Επειδή έχω δει πολλές ταινίες από εκείνη τη δεκαετία, πίστευα ότι μπορώ να το έχω, γι' αυτό την επέλεξα. 15 έχει πάει. Φάσουλη. Πας για 11-5 μου, ναι. Το 72 δεν είναι το πρώτο τέτοιο. Είναι το Godfather το 72. Οι χρονολογίες είναι σωστές γιατί τις πέτυχα. Αν δεν είναι σωστές, κράξτε με, το αξίζουν. Στα σχόλια. Δείτε και τα νέα μας βίντεο. Στο TikTok όμως. Και απλά κάνουν έτσι. Και θα πάνε να δούνε. Προχωράμε με ερώτηση από τον Σταυρίκο. Επιλογή ερώτηση από τον Σταυρίκο. Το 10ο, το 1 που είναι για το 2000. Το 1 για τους 2000. Ωραία. Θα είναι πιο δύσκολο αυτό. Οπότε, ποια τριλογία σηματοδότησε το χώρο της φαντασίας στις αρχές του 2000. Εντάξει, εκεί επίπεδα. Το Άρχοντας των Αθλητιών ή αλλιώς Lord of the Rings. Yeah, babe. Yeah, man. You know how we do it. Στον κόσμο θα στέλνω. Η νίκη δεν είναι δικιά μου, η νίκη είναι του κόσμου. Να σου έβαζα σκηνοθέτη, θα τον έβρισκε. Κερδίζει τέχνη σε αυτό το quiz. Σκηνοθέτη τέτοιο. Αφού μου το έχει πει, μου το έχει σπαμάρει. Θα μου ερχόταν. Δεν το έχω εδώ. Έχει. Αλλά μου το έχει σπαμάρει τόσο πολύ. Έχει rap battle ο σκηνοθέτη. Όχι. Δεν έχει. Πρόσχερα, μάλλον. Μαλάκι, απλά να του βάλουμε. Ξέρει ποιο είχε. Ξεκινάει Spielberg, Hitchcock, Sky. Skype, ρε. Skype. Όχι Skype, αλέκα. 15. Trade lightly. Δεν ξέρω αν μαθηματικά κερδίζεις, αλλά στα αρχίδια σου, φίλε, παίξε. Όχι, ρε, κερδίζω μαθηματικά. Στα αρχίδια σου παίξε. Δεν έχει τελειώσει, ρε, γιατί έχει τριάδες. Λοιπόν, δεκαετιών, θα πάρω το 20, ρε, φίλε. 920. Ήταν αυτό που είπες. Είμαι σε πάντα ενός φράτου. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή είναι ερώτηση δύσκολη, είναι γενικών γνώσεων για την εποχή. Θέλω να μου πεις πόσο αποκαλούνταν οι πρώτες ταινίες με ήχο. Οι πρώτες ταινίες με ήχο πώς αποκολούνταν από το κοινό, από την pop κουλτούρα, πώς τις λέγανε. Πώς τις διαφημίζανε, γιατί ο ήχος ήρθε μεταγενέστερα στο σινεμά. Με αγγλική ορολογία. Είναι αγγλική ορολογία, ναι. Τους δώσαν μια ορολογία. Κατάλαβες, δεν λέγανε ότι αυτή η ταινία είναι με ήχο. Οι πρώτες ταινίες με ήχο θες. Θα μπορούσε να λέγω. Ας πούμε, εγώ τώρα σκέφτομαι, ρε φίλε. Προσπαθώ να σκεφτώ σαν άνθρωπο. Εμένα μου είχε έρθει μια. Τύπου κάτι. Radio photo, ας πούμε. Κάπως έτσι. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε. Μου είχε έρθει κάτι. Δεν κακή η μαντεψιά σου. Λοιπόν, υπήρχαν προφανώς ταινίες οι οποίες δεν είχαν ήχο. Όταν λέμε ήχο, εννοούμε ήχο γενικά ή ήχο, ρε φίλε, να μιλάει ο κόσμος. Όχι, ο συγχρονισμένος ήχος. Είχε δηλαδή. Ο ήχος ομιλίας.
έδειχνε κάτι και έπαιζε από πίσω. Και μετά έδειχνε συνεφάκια που μιλάνε. Αυτό τι γινόταν. Κάναν προβολές καμιά φορά που παίζανε το βίντεο μόνο, το οποίο δεν είχε ήχο, ήταν απλά κομμένο ραμμένο και έπαιζε ορχήστρα. Κατάλαβε. Απλά για να υπάρχει μουσική υπόκρουση. Αλλά στη συνέχεια βάνανε μικρόφωνα στους ηθοποιούς και μπορούσαν να μεταφέρουν το διάλογο έτσι. Αυτές τις ταινίες θέλουμε. Με ήχο, ο οποίος ήχος σχετίζεται με το πλάνο. Μην κοιτάς. Τριάρι θέλες. Πες αυτό που είπες. Radio video editing. Radio photo θα έλεγα. Αλλά δεν βγάζει νόημα, όχι. Τώρα με αυτή την πληροφορία που μου έδωσε δεν βγάζει. Όχι, θα είναι κάτι δύσκολο. Παίξε ρε με τις γνώσεις που έχεις. Πού είναι τα αρχίδια σου. Ρε φίλε. Πώς θα μπορούσα. Κάνε μου λίγο. Main expansion έκανε. Ρε φίλε, ήχος, συγχρονισμένος ήχος. Βίντεο υπήρχε πριν. Ταινίες υπήρχαν πριν από αυτό. Μπήκε συγχρονισμένος ήχος. Ναι. Ωραία. Άμα ρωτήσω κάτι που θεωρείς ότι είναι αδικία, μου το λες και δεν μου απαντάει. Ρώτα τι θες, δεν με νοιάζει. Ο κόσμος το καλούσε έτσι ή ο κινηματογράφος τις είπε έτσι τις ταινίες αυτές. Ο κόσμος. Ο κόσμος και έτσι μπήκε και στην επιχείρηση. Ρε φίλε, θα μπορούσε να σου πω. Fun fact, ότι ξέρω πώς βγήκε η λέξη τσόντα σύμφωνα με τις ταινίες. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Ευχαριστώ που θα story time, ρε φίλε τώρα. Αλλά όχι. Που και αυτό έχει σχέση με το κινηματογράφο όμως, ε. Ναι. Από ό,τι ξέρω, παλιότερα όταν πήγαινα σινεμά, καταρχάς κλασικά τέτοιο, πήγαιναν μόνο άντρες. Ωραία. Και μέσα στην ταινία, έτσι όπως ήταν, πετάγανε κομμάτια τσόντα. Τσόντα σημαίνει επιπρόσθετο κάτι. Συμπλήρω. Α, συμπλήρω. Και κάνει τσόντα ένα μπάλο. Και βάζανε ουσιαστικά έτσι όπως έπαιζε η ταινία, παπ, μπαλώνανε ένα μικρό κομμάτι βίντεο πορνό, το έβαζε και μετά συνέχιζε η ταινία. Και μετά ξανά πάλι το ίδιο. Και ο κόσμος φώναζε τσόντα, τσόντα, τσόντα. Και έτσι βγήκε ο όρος τσόντα από το κινηματογράφο. Θέλουμε τσόντα, έλεγε. Ωραία. Πες πώς λέγεται αυτό τώρα. Τόκις. Τόκις. Καλά. Ρε φίλε. Walkie talkie μετά, ρε φίλε. Μία ταινία περπατώντας. Τόκις. Γιατί συγχρονίζαν τον ήχο της ομιλίας. Φυσικά το talk ήταν που ήταν το giving point. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό σαν απάντηση. Δεν ήταν δύσκολο να το ξέρει κανείς. Ο ίδιος δεν θυμόταν τη λέξη τόκις και την Google. Ναι, ρε φίλε. Αλλά είναι οπότε στις δύσκολες. Βάλε μου το 90 τώρα. Άμα είναι εύκολο το 90 σε μαλάκα. Το λέω από τώρα. Να σου πω κάτι και το 2 ήταν εύκολο. Και όσοι θα σου πω την ερώτηση και κρίνε μετά εσύ. Πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός της δεκαετίας του 90. Ακριβοπληρωμένος, κοίτα, λέγοντας ότι έβγαλε τα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, πιο βατή. Ναι, αλλά έχεις πολλά ονόματα. Ναι. Έχεις Ντενίρο, έχεις Πατσίνο, έχεις Νίκολσον. Έχεις τον Μπιλ Μάρι τον άλλον. Έχεις τον που πέθανε, πώς το λέγανε. Williams, Robin Williams. Που είναι μετά. Αλλά εγώ νομίζω, θεωρώ. Πότε βγήκε το One Flew Over the Cuckoo's Nest? 60. 70. Πρέπει να είναι, άμα δεν είναι. Όχι, πιο μετά. Πατσίνο, Ντενίρο, Νίκολσον. Αυτά τα τρία είναι. Αυτά τα τρία είναι. Κοίτα. Θεωρώ τα τρία top. Και εγώ συμφωνώ. Άμα διαγράψει τον ονό που πες ότι είναι 90s, είπες έτσι. Για τον Νίκολσον το ακούω γιατί ήταν σε πιο μεγάλη ηλικία και άμα έπαιξε κάποια ταινία πιστεύω θα πληρώθηκε καλά. Πατσίνο, Ντενίρο, Νίκολσον. Δεν υπάρχει. Αλλά άμα είναι άλλο, δεν το ξέρω. Ούτε όχι, αυτό το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Κάναμε κάποια στιγμή μια κουβέντα με τον Μίτσο που μιλάγαμε για ακριβοπληρωμένο τέτοιο. Πήραμε καφέδες. Ρώτα για ένα άλλο φίλο, τέλο πάντων, ποιο πληρώνεται καλύτερα, έλεγε ο Νίκολσον. Ο Νίκολσον έπαιρνε πολλά λεφτά. Γι' αυτό θα κλειδώσω τον Τζακ Νίκολσον. Ο Νίκολσον έπαιρνε καλά λεφτά, αλλά το 90s υπήρχε ένα άλλο που έπαιρνε ακόμα παραπάνω. Ποιο? Ο Τόμ Χάγκς. Ό,τι καν. Μαλάκα. 90s εννοεί μετά το 90 εσύ. 90s. Το 90s. 90 με 2000 εκεί πέρα. Αυτό είναι το 90s. Δεν πάει σαν τον αιώνα. Όχι. Οκ, δεν το ήξερα. Πάλι καλά που τελείωσαν αυτέ οι ερωτήσει. Λοιπόν. Τι, μαλάκα, απειλητικός. Ναι, εσύ, τι. Δεν άκουσα. Τι πες. Όχι, λέει, άμα θυμάμαι καλά, απελέω εγώ. Ναι, γενικών γνώσεων 3. Γενικών γνώσεων 3 η δεύτερη. Το στοιχείο σου. Ποια ηθοποιός έχει παίξει στη τριάδα των highest grossing films ever. Τι δεν θα το βρεις, ρε. Δεν ξέρω πώς τη λένε, ρε, μαλάκα. Αυτή από το Avatar, λες. Ναι, το έχεις όμως άγνωση. Ναι, ρε, δεν ξέρω πώς τη λένε. Δεν θα το βρει το όνομα καθόλου. Όχι, καθόλου. Όχι, όχι, να σου δώσω. Εγώ, άμα δεν μπορεί να το βρει αυτό, εγώ δεν μπορώ να σίγουρα. Να σα δώσω αρχικό. Ζόη Σαλδέδα, κάπως έτσι. Α, εγώ το. Σαλντάνα. Σαλντάνα. Δεν το έπαιρνε, εντάξει. Όχι. Ζόη Σαλντάνα ήταν. Ζόη Σαλντάνα. Κάνω κάπου να πάρω μισό πόντο, γιατί ήξερα ποια είναι. Μισό πόντο, ρε μαλάκα. Μισό πόντο, ρε μαλάκα. Μισό πόντο. Δεν το νιώθεις, κάνω το μισό πόντο, ρε μαλάκα. Δεν θα σου πάρω τριάρα. Άμα το βρω τώρα, τελείωσε. Πάμε. Πάρ την αρέα, αρχίδι. Πάρ την αρέα, μάλλον. Φράση το 3. Όχι, δεν θα το πάρω. Θα το κερδίσω εγώ, δεν θα το χάσω. Το 3. Έχει, ρε φίλε, ο Μίτσος είναι γνωστό ότι κάθεται και βλέπει ταινίες με γκάγκστερ, έτσι, ναι, και τέτοια. Επίσης είναι γνωστό ότι κανείς από τους δυο μας δεν βλέπει. Δεν έχουμε ιδέα από αυτά. Έχω δει κανένα δυο. Leave the gun by your side, θα έλεγα. Άνε κανένα Godfather αυτό. Είναι πολύ γνωστά quotes όμως. Αυτό πιστεύω ότι είναι από τον Ονό. Ναι. Από τον Ονό. Όταν σκοτώνουν στο όπλο το τέτοιο, όταν σκοτώνουν τα μαξάκια που τον πυροβολάνε. Leave the gun. Πώς το ξέρεις, ας πούμε, ρε φίλε.
σας κίνηκε σαν αυτά. Δεν είναι quote, ρε φίλε, που είναι τέτοιο όμως. Κατάλαβες. Το I have the high ground, it's over Anakin. Αυτό είναι ένα quote. I have an offer, he can't refuse. Αυτά είναι quotes που κρατάνε. Τώρα, μα σου πω, ρε φίλε, μια ταινία που έχεις δει 15 φορές. Μια σκηνή που προφανώς θυμάσαι. Μπορώ να θυμάμαι και εγώ μια σκηνή από ταινία που δεν θυμάται κανείς. Από Interstellar quote, θα το θυμώσουν. Άμα it was me, ας πούμε, που λέει στην κόρη του και μετά λέει κάτι, I knew it was you. Όχι, άμα βάζεις το Monsters Lie, θα το ξέρω όμως. Έριξα από... Κατάλαβες. Μπορεί να το παράξω. Leave the gun in the car, θα πω. Leave the gun in the car. Όχι, take the cannoli. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πες ένα meme στα threads τώρα, ξέρω εγώ. Όχι ρε μαλάκι. Δεν το έχω. Του λέει με τον τόπλο μέσα, πάρε τα κανόλι. Ναι, κατάλαβε σκηνή. Αλλά δε. Το φράση το δε. Φίλε, εγώ φράση δεν παίζει να το ξέρω. Παίζει, πρέπει να παίξει το τριάρι, μην με περιμένει σε μένα. Ναι. Το τριάρι θα παίξω, ρε φίλε, αναγκαστικά. Ήθελα να κερδίσω εγώ, αλλά τελικά θα χάσει. Όχι, είναι 15 είναι. Ναι. Δεν βγαίνει, ρε, κέρδισε. Δεν βγαίνει. Δε. Αλλά ρε φίλε, μπορεί να πλησιάσω και να μην γίνει. Ωραία, τότε παίξει το έτσι. Με το... Δεν θα πω μισή. Εντάξει, αλλά έχει κερδίσει, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πάμε να δούμε πώς θα πάει. Πείτε μου. Σούπα, ρε. Γενικών γνώσεων 3. Γενικών 3. Το υπολοιπόμενο. Η εταιρεία Amblin Entertainment. Από ποια ταινία εμπνεύστηκε το λογότυπό της? Amblin. Amblin. Από ποια εταιρεία εμπνεύστηκε. Θα μου δείξει το λογότυπο της Amblin. Ναι. Ωραία, δείξτε μου. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι τριάρι, κατάλαβες. Είναι πίπα. Ναι, όχι. Αλλά... Δεν θα έπρεπε να δείξει φωτογραφία, αλλά είναι ναι. Από το. Άμα το βάζει από The Extraterrestrial. Okay. Θα σου δώσω δύο πόντου. Δώσε μου το γενικό. Λοιπόν. Θέλω να παίξει μια φράση ναι, ο Παπαδόπουλος γιατί δεν έπαιξε. Πάρα πολύ σωστά. Thank you, thank you. Επέλεξες. Ποια τριλογία ταινιών ξεκίνησε την καριέρα τριών μεγάλων σκηνοθετών? Τριλογία με τρεις μεγάλους σκηνοθέτες. Lord of the Rings δεν είναι. Τα Planet of Apes. Τα Star Wars δεν αποκλείεται. Νονός. Νονός, όχι, είναι Κόπολα. Νομίζω το μάθαμε αυτό. Σκέφτομαι τα Jurassic Park, άμα είναι τρεις ταινίες οι πρώτες, δεν θυμάμαι. Τα Hobbit. Κάτι ξεχνάω, κάτι πολύ βασικό ξεχνάω, ρε. Σε τριλογία. Α! Θα δώσω κάτι. Hangover θα δώσω. Hangover. Πλασιά. Κλειδώνεις. Ναι, ναι, ναι. Το Hangover είναι Todd Phillips. Ήξερα ότι είναι ένας γνωστός, αλλά δεν ήξερα αν το έχει πάρει διαφορετικά. Το Alien. Το Alien. Ναι, αλλά και αυτό πάλι μπορεί δεν, να, δεν και να το σκεφτώσουν. Δεν ήξερα το Alien. Το Alien το 1 είναι Guy Ritchie, το 2 είναι Cameron και το 3 είναι Fincher. Και είναι τριλογία το Alien, ας πούμε. Τριλογία. Μετά τα Προμηθέας και αυτά δεν μετράνε. Αυτά τα πήρε ο Ρίτσι μετά. Τα έκανε δικά του. Από ό,τι είναι τριλογία Έλλην και μετά είναι σαν spin-off τα υπόλοιπα. Ναι, αυτά τα λέει Covenant, τα λέει Προμηθέους, ναι, τα δεν λέει. Τα έχω. Ας πούμε δεν είχα το. Κάτι άλλο δικό του. Το Έλλην τριλογία. Alien. Aliens και Alien 3. Μπράβο. Κακό. Σαν το Scream. Λοιπόν, έλα και πες πάμε φράσεις τελευταίο. Είσαι άτυχος, έχω να πω, ρε φίλε. Τι άτυχος. Ότι τα ήταν εύκολα. Μπορεί να το έχεις δει κάπου. Κάποτε. Στο Τέξας. Αυτό ήταν τώρα hint. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. All those moments lost in time. Δεν είναι. Δεν άμα, είναι άμα απλά να το πω εγώ. Ένα διάλογο νιώθω. Forever. Δώσε το ταινία, γιατί αφού έχει για να πω το ταινία. Από το Blade Runner είναι. Έχει την Blade Runner. Τότε τι σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι ότι δεν θα μπορούσε. Okay. Ναι, εντάξει. But memories will live forever. Όχι, ναι. Το αυτοσχεδίασε κιόλα, ρε παιδιά. Στη σκηνή πάνω. Αυτοσχεδίασε κιόλα. Και το forever θα έλεγα απλά γιατί μου αρέσει. Θα μ' άρεσε σαν φράση. Όχι, όχι. Like tears in the rain. Same, same. Το forever το ίδιο πάμε σημαίνει. Ακραίο. Το σκέφτηκε εκείνη την ώρα και το αυτοσχεδίασε. Ξεκίνησα, πήρα την πρώτη φράση και ήταν say hello to και oh, κατέληξε στο. Moments will be lost in time. Like tears. Δεν ξέρω για ποιον θα μπορούσε αυτό να είναι πάρα πολύ εύκολο. Για τον Μίτσο. Κάποιον συνεφίλ, ας πούμε, ναι. Γιατί δεν είμαστε και. Όχι, όχι, εντάξει. Γουστάρουμε το κείμενο. Αλλά ρε φίλε, δεν είμαστε. Γουστάρουμε να βλέπουμε ταινίες. Δεν μπαίνουμε περαιτέρω μέσα σε πληροφορίες για τις ταινίες. Εγώ 4 τα νερά. Όχι, εντάξει, δεν για είναι. Για να είναι καλό. Τα επόμενα πιο καλά και πιο. Entertaining. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ήταν πολύ ωραίες ερωτήσεις, φίλε μου. Ισχύει. Για τον νικητή, όπως πάντα. Όχι μικρόφωνο, ρε μαλάκ. Στο τεταράκι μου έχω το βραβείο. Oh. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Θα έρθει να υπερασπιστεί τον τίτλο σου. Λοιπόν. Θα παίξει μαζί του και θα κάνει αυτέ τι ερωτήσει. Και θα σου έχω στείλει εγώ τι ερωτήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα επεισόδιο quiz στο κανάλι μα. Ελπίζω να περάσετε και εσεί καλά στο σπίτι ή όπου βρίσκεστε. Και κάντε subscribe. Δεν θα γάμα για να το βλέπουν σε σινεμά. Κάντε ένα like. Θα γάμα για να βλέπατε στο σινεμά αυτό το βίντεο. Αλλά εντάξει. Όνειρα κάνουμε. Στρέμιο στο κινητό και στη μεγάλη οθόνη εμά. Λοιπόν.
Thank you.